Γεια σας ομορφόπαιδα! Σε μία ακόμη συνεφιασμένη μέρα, σε ένα ακόμη reaction σε ταινία τρόμου. Γιατί από ό,τι φαίνεται φέτος θα έχουμε πάρα πολύ δυνατό Halloween season, καθώς βέβαια η συγκεκριμένη ταινία που θα δούμε τώρα βγαίνει λίγο πριν το Halloween season, αλλά γενικά το φθινόπωρο φαίνεται ότι θα βομβαρδιστούμε από ταινίες τρόμου. Μερικές καλές, μερικές κακές, η συγκεκριμένη δεν έχει καλή προϊστορία, διότι πρόκειται για το sequel της Annabelle, το οποίο νομίζω ότι όλοι όσοι το είδαμε προσπαθούμε να το ξεχάσουμε πολύ σκληρά. Αλλά το πρώτο τρέιλερ που είχε βγει για το Annabelle Creation, γιατί αυτό ήταν τόσο εντυπωσιακό, το πρώτο Annabelle, να μην δούμε και πως φτιάχτηκε η κούκλα, δηλαδή origin story για τους πάντες, μην αφήσουμε κάποιο χαρακτήρα χωρίς origins, μέχρι και για την Annabelle, τέλος πάντων, δεν θα εκραγώ άλλο. Το πρώτο τρέιλερ που βγήκε για το Annabelle Creation έδειξε να είναι καλύτερο. Αυτό είναι το δεύτερο τρέιλερ, το οποίο φαντάζομαι ότι σαν δεύτερο τρέιλερ θα είναι και πιο εκτεταμένο. Επομένως, πάμε να δούμε αν θα κινηθεί στα ίδια καλά μονοπάτια ή θα φύγει προς την κατρακύλα του πρώτου. Γιατί δείχνουν τρέιλερ για το τρέιλερ. Δεν ήταν. Ναι, γιατί άμα κλειδώσει μια δαιμονισμένη κούκλα σε ένα δωμάτιο, τα πάντα λύνονται, δεν είναι. Γιατί υπάρχουν παντού στα βρει στον τοίχο, σαν patterns, τι είναι αυτή η φάση. Κάτι θα πάει αφόρητα λάθος με την ηλεκτρική καρέκλα, ρε. Σίγουρα. Find me. Είναι της αλληλογραφίας η Annabelle γενικά. Τις αρέσει. Να σε βοηθήσει. Ναι, όχι. Μάλλον εσύ θα χρειαστείς βοήθεια. Μα με την κακομοίρα την ανάπηρη βρήκε να τα βάλει. Στον τέλειο φλάχη τσάντ, ας δεν θυμόμουν αυτό. August. Nothing can prepare you for the next chapter. Conjuring Universe. Flight Castle. Παιδιά, γιατί την πετάνε από εδώ και από εκεί την κούκλα. Τι ήταν αυτή η φωνή στο τέλος. Κοίτα, παίρνω την πλάκα, ήταν καλό. Ήταν καλό, βασικά συνέχισε στο ίδιο καλό κλίμα που ήταν και το πρώτο τρέιλερ. Αναμφίβολα φαίνεται καλύτερο από το πρώτο. Δεν ξέρω αν είναι στις περιπτώσεις που σε ξεγελάει το τρέιλερ ή όντως θα είναι καλύτερο από το πρώτο. Αλλά σίγουρα φαίνεται δηλαδή πολύ, πολύ, πολύ πιο αγωνία, πολύ πιο καλό, στημένο τρόμο κτλ. Τώρα, από εκεί και πέρα. Θα σχολιάσω το γεγονός του Conjuring Universe, δηλαδή κουτσός στραβός πια έλεος, φτάνει, όχι άλλα σύμπαντα. Για το Θεό, όλοι πια χτίζουν ένα σύμπαν. Δεύτερον, γιατί πετάγανε την κούκλα από εδώ και από εκεί, τύπου άμα μια δαιμονισμένη κούκλα την κλείσει μέσα με την ντουλάπα ή την πετάξει ένα πηγάδι, τι είναι ο δαίμονας σε φάση, όχι ρε γαμώτο, με κλείσανε μέσα στην ντουλάπη τώρα, δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλω. Γιατί αυτό, δηλαδή λίγο λογική. Επίσης, γιατί στοχοποίησε το καημένο το κοριτσάκι που δεν μπορούσε να περπατήσει. Δηλαδή, έχει κάποιο ρατσιστικό πρόβλημα, ή αν το δαίμονα της Annabelle, τι είναι αυτό το κόνσεπτ. Και επίσης βγαίνει Αύγουστο από ό,τι είδα στην Αμερική, σε εμάς για τον Σεπτέμβριο, μόνο δεν κατατάσσεται στο Halloween season. Το πάνε πιο πολύ για Conjuring φάση που έβγαιναν καλοκαίρι τα Conjurings, τύπου το thriller του καλοκαιριού, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι μπορεί να σταθεί σαν thriller καλοκαιριού. Φαίνεται δηλαδή να έχει αυτές τις προοπτικές και αυτές τις δυνατότητες. Τώρα, άμα δεν το δούμε, δεν θα ξέρουμε. Από το πρώτο reaction, από την πρώτη αντίδραση, από αυτό που μας έχει δώσει, είναι καλά. Φαίνεται δηλαδή να ακούσαν λίγο την κατακραυγή του πρώτου και να το πήγανε λίγο σε μια πιο σωστή κατεύθυνση. Είναι εξάλλου και από το σκηνοθέτη του Lights Out, που προσωπικά δεν μου άρεσε. Αλλά σίγουρα
έχει κάποιες δυνατότητες, δηλαδή, με αυτός ο σκηνοθέτης και μπορεί να φτιάξει, μπορεί να χτίσει μια καλή ταινία τρόμου. Αυτά. Ένα like, άμα σας άρεσε το βίντεο. Ένα share αν τρελαθήκατε. Αφήστε και ένα comment από κάτω για το αν είστε υπέρ ή κατά που βγαίνει sequel για την Annabelle. Subscribe αν δεν είστε subscribe, το καμπανάκι να ενημερώνεστε για ό,τι νέο reaction βγάλουμε. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye!